Εμείς λέμε καθαρά ότι το συγκεκριμένο πιστοποιητικό δεν σχετίζεται με την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά αντίθετα αποτελεί εργαλείο στήριξης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και αξιοποιείται αντίθετα ως πρόσχημα για τιμή θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, για τιμή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων προστασίας των εργαζόμενων σε εργασιακούς χώρους ή για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Από αυτήν την άποψη είναι φανερό ο χαρακτήρας του συγκεκριμένου πιστοποιητικού. Δεύτερο ζήτημα, λέμε ότι επί της ουσίας δεν προστατεύει, όχι μόνο δεν προστατεύει τα προσωπικά δικαιώματα και προσωπικά δεδομένα, αλλά αντίθετα τα αξιοποιεί για επιχειρηματικούς σκοπούς αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Και τρίτον, μπορεί να αξιοποιηθεί και ως εργαλείο για τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων αλλά και διακρίσεων σε βάρος εργαζόμενων και λαϊκών στρωμάτων. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, εμείς, κύριε Πρόεδρε, λέμε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι αντιεργατικό, αντιλαϊκό, αντιδημοκρατικό και το καταψηφίζουμε. Για τη συγκεκριμένη πρόταση της ελληνικής λύσης περί αντισυνταγματικότητας, εμείς απέχουμε από την ψηφοφορία.